Καλησπέρα από το NSTV, καλησπέρα μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας. Όλοι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έστω και από απόσταση, με τρόπους που η τεχνολογία μας βοηθάει. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Φραγκούλης, επικεφαλής της παράταξης πόλης Ανάποδα στη Νέα Σμύρνη. Γιάννη, καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούς και να με βλέπεις καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Ελπίζω να έχετε την υγεία σας. Όλοι καλά. Το ίδιο και από εμάς, Γιάννη. Γιάννη, δύσκολες στιγμές για όλο τον πλανήτη, στιγμές που δεν έχουμε ξαναζήσει. Στιγμές που νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να φροντίσει μόνο τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια εσάς σας χαρακτηρίζει καθημερινά και όχι μόνο σε τέτοιες στιγμές πανδημίας. Θέλω λίγο να μου πεις λίγο τα μέτρα τα οποία έχει λάβει ο Δήμος Νέας Σμύρνης, πώς σου φαίνονται μέχρι στιγμής και ό,τι άλλο έχεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, για άλλη μια φορά ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Ελπίζω να είναι πολύ καλά και αυτοί που μας παρακολουθούν. Είναι δύσκολη καιρή. Είναι δύσκολη καιρή και η συζήτηση θα μεγαλώσει πολύ και την επόμενη περίοδο. Γιατί... ακούω έναν ήχο, μπορεί να έχω επιστροφή, δεν ξέρω. Mm-hmm. Λοιπόν, η πόλη Ανάποδα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη αυτή την περίοδο να είναι πρωταγωνιστής σε ό,τι προσπάθεια βοήθειας υπάρχει απέναντι στον κόσμο. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά βοηθώντας, ενισχύοντας για την ακρίβεια, την εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης, η οποία μαζεύει ακόμα και σήμερα είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα και ό,τι άλλο χρειάζεται για κόσμο που δεν μπορεί να μετακινηθεί, που δεν έχει την δυνατότητα να εξυπηρετηθεί, και η εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης προσπαθεί να καλύψει κενά. Αυτή η πανδημία, πέρα από την ζωή των ανθρώπων που κινδυνεύει να πάρει, έχει φανερώσει και ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός σε πάρα πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική από το κεντρικό σκηνικό, και κυρίαρχα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι φάνηκε ότι μέσα από τόσα χρόνια κρίσης και με τις επιλογές των κυβερνήσεων που περάσαν από τη χώρα, το δημόσιο νοσοκομείο δέχτηκε μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση. Και φαίνεται αυτό γιατί όλοι οι γιατροί λένε ότι δεν έχουν επαρκή όπλα να αντιμετωπίσουν μια τέτοια επίθεση. Μια επίθεση η οποία χρειάζεται μάσκες, χρειάζεται μεθ, χρειάζεται τεστ. Από όλα αυτά τα πράγματα είμαστε πάρα πολύ πίσω και προσπαθούν όλοι να καλύψουν τα κενά, και κυρίαρχα οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με τα νοσοκομεία, οι οποίοι λιδωρήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Είναι οι άνθρωποι γιατροί, οι υγειονομικοί, που δουλεύουν άπειρες ώρες, που δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται όσο θα έπρεπε να πληρώνονται, και που κινδυνεύουν μέρα νύχτα με τη ζωή τους και να κολλήσουν και να χάσουν και αυτοί τη μύθη τους στη ζωή. Λοιπόν, ο Δήμος της Νέας Σμύρνης. Αυτά καταρχήν εξαγειώνονται δυστυχώς τώρα και είναι απόρρια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Απλά να προσθέσω, δυστυχώς εξαγειώνονται. Όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σαφώς. Και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έκανε πολλές φορές και αυτή κουνάει το δάχτυλό της, αλλά δεν άνοιξε μέθ. Έτσι, δεν έκανε προσλήψεις σε γιατρούς. Δεν υπάρχει το επαρκές μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης. Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης. Εγώ απλά αυτό που έχω να πω, και αυτό αφορά και την πόλη Ανάποδα που το φωνάζουμε, είναι ότι εάν δεν, αντί να κλείνουν τα νοσοκομεία, πρέπει να ανοίγουν, να ανοίγουν κέντρα υγείας, να επανδρωθούν αυτά, να έχουν και τις υποδομές που χρειάζονται, και φυσικά να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Γιάννη, πριν σου δώσω πάλι το λόγο για το Δήμο Νέας Σμύρνης, θέλω να πω γιατί το ζούμε, όχι ότι αυτό είναι ελαφρυντικό, αλλά φαίνεται τουλάχιστον ότι και οι γειτονικές μας χώρες του Νότου, και η Ιταλία και η Ισπανία,
για άλλη τάξη μεγέθους βέβαια κρουσμάτων, πιάστηκαν και αυτοί απροετοίμαστοι ως προς τον αριθμό των νοσοκομείων, των ΜΕΘ και του υπαλληλικού προσωπικού με όποια μορφή και να είναι. Νομίζω δεν θα διαφωνήσουμε με αυτό. Είναι οι χώρες που δέχτηκαν τη μεγαλύτερη επίθεση στην εποχή της κρίσης, με περικοπές, με απολύσεις προσωπικού, με κλείσιμο υγειονομικών μονάδων. Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αυτό που συνέβη στην Ιταλία είναι εντυπωσιακό. Αν και από ό,τι μου έχουν πει, η Ιταλία έτσι και αλλιώς έχει ένα πρόβλημα, και στον Ιτα-1-1 είχε πρόβλημα με πάρα πολλούς νεκρούς. Απλά η συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να μην είναι τόσο θανατηφόρα, όπως λένε οι γιατροί, οι ίδιοι σε ποσοστά αυτών που νοσούν, αλλά έχει τεράστια μεταδοτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι πολύ δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί, άρα μπορούν να νοσήσουν πολύ περισσότεροι. Από άρα το μικρό ποσοστό θνησιμότητας σημαίνει πολύ μεγάλο νούμερο. Πάμε τώρα λίγο στα κάθε μας. Ο Δήμος της Νέας Μύρνης, μπράβο. Λοιπόν, ο Δήμος της Νέας Μύρνης, εμείς είμαστε... Δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε και πού να το αρχίσουμε. Ο Δήμος της Νέας Μύρνης ακολουθεί τα μήνυμα που ορίζει η ΚΕΔΕ. Δηλαδή, απλά είπανε ότι θα περιορίσουν τους δημοτικούς, τα δημοτικά τέλη στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις που κλείσανε και δεν θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τραπεζοκαθίσματα. Αυτονόητο είναι αυτό. Αυτονόητο, okay. Αλλά μετά τι. Ναι, εκεί να προσθέσω εγώ ότι αφήσαν έξω τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν κλείσανε και δίνουν ακόμα έναν αγώνα αν μπορέσουν να επιβιώσουν όλη αυτή την περίοδο. Αυτές τις επιχειρήσεις αφήσαν έξω από τα μέτρα. Φανταστείτε όμως ότι πέρα από αυτές τις επιχειρήσεις αφήσαν έξω και ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού που μένει στη Νέα Σμύρνη και πληρώνει δημοτικά τέλη, ο οποίος δεν πληρώνεται. Δεν έχει μισθό. Δεν έχει τίποτα. Έχει απολυθεί από τις δουλειές του, έχουν σταματήσει τις συμβάσεις του. Συγγνώμη, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια μηχανή που να βγάζει χρήματα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει στον αέρα. Θα ήθελα επάνω σε αυτό, Γιάννη, να σε ρωτήσω. Επειδή είμαι βέβαιος ότι θα το έχεις ακούσει, το έχουμε ακούσει και μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αν τα δημοτικά τέλη παύσουν για 1, 2 ή 3 μήνες, το αντίκτυπο στην μέση οικογένεια μπορεί να είναι της τάξης των 20-30 ευρώ το μήνα, το οποίο έχει την αγοραστική αξία που έχει. Άρα είναι λίγο. Τι απαντάς αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή για τις οικογένειες που ζουν στη Νέα Σμύρνη, οποιαδήποτε βοήθεια είναι χρυσός. Μπορώ να διαφωνήσω. Το θέμα αυτό είναι πολιτικαντισμός και λαϊκισμός. Και ποιος τα λέει αυτά? Βέβαια, το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι χειροκροτάγανε την γερμανική κυβέρνηση και τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγανε για περικοπές. Το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα στέκονται με σαστισμένοι που ακούνε ότι τελικά υπάρχουν λεφτόδεντρα και υπάρχουν λεφτά για τις επιχειρήσεις, υπάρχουν λεφτά για ενισχύσεις, υπάρχουν 11 εκατομμύρια ευρώ να δοθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν λεφτά για να δοθούν δεξιά και αριστερά, που δεν υπήρχαν όμως την προηγούμενη περίοδο για να δοθούν στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Οπότε Γιάννη, αν μείνουμε... Για να σοβαρολογούμε, νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε σκέψη ότι ο Δήμος της Νέας Μύρνης έπρεπε να έχει αποφασίσει χθες, όχι σήμερα, χθες, ότι για τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, δεν θα πρέπει να πληρώσει κανένας κάτοικος αυτής της πόλης δημοτικά τέλη. Πρέπει να μηδενιστούν. Ο Δήμος της Νέας Μύρνης μας λένε χρόνια ότι έχει ένα μεγάλο ποσό πλεονασματικό. Πού το έχει? Αυτό το ποσό, εάν δεν το χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή για προς όφελος του κόσμου του, πότε θα το χρησιμοποιήσει? Νομίζω... Θα συνεχίσω σε αυτό, να σου πω δύο πραγματάκια ακόμα. Παρακαλώ. Για μας όχι μόνο τα χρήματα αυτά πρέπει να δοθούν, να αποφασιστεί μηδενικά τέλη. Πρέπει να ενισχυθούν και δομές. Να ενισχυθούν τα δημοτικά ιατρεία
τώρα που ο κόσμος έχει μεγαλύτερη ανάγκη να πηγαίνει σε αυτά, τώρα που οι γιατροί έχουν κλείσει τα ιατρία τους, το να ενισχυθούν και να προσληφθεί κόσμος και για, για δομές όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορήσει έξω με πολύ σοβαρά νοσήματα και άνθρωποι που είναι ανοσοκατεσταλμένοι. Άνθρωποι δηλαδή που παίρνουν θεραπείες που για να λειτουργήσουν πρέπει να μην έχουν καθόλου νοσοποιητικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς πάνε στο σούπερ μάρκετ, πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν? Συζητάνε για ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους μεγάλους ανθρώπους αυτή τη στιγμή που η πλειοψηφία αυτών όχι μόνο δεν έχει επαφή με την τεχνολογία, αλλά θα έπρεπε ο Δήμος να είναι εκεί να βοηθήσει. Βοηθάμε στη βάση, ναι, για να μπορούμε να κρατήσουμε μια κοινωνία σε μια δομή τέτοια που να μπορεί να διεκδικήσει και να υπάρξει την επόμενη μέρα, πώς το λένε, σε μια λειτουργία αξιοπρέπειας για να υπάρξει την επόμενη μέρα. Κρατάω λοιπόν την πρότασή σου, την οποία άλλωστε την έχετε καταθέσει και γραπτός για οριζόντια μείωση των δημοτικών τελών, προφανώς μέσα στην οποία πρέπει να είναι και εκείνες οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα τα οποία δεν έχουν κλείσει αλλά παραμένουν ανοιχτά και παλεύουν με όποια όπλα έχουν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λιγάκι στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο και δυστυχώς ίσως να είναι το πρώτο και όχι το τελευταίο που μπορεί να γίνει με τις νέες συνθήκες. Πραγματοποιήθηκε ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο εσείς δεν συμμετείχατε με ένα τρόπο... Με ένα τρόπο... Άσε με να ολοκληρώσω. Με ένα τρόπο και τεχνικά πρωτόγνωρο και αν θέλεις και με ένα τρόπο ο οποίος δεν αρμόζει στο 2020 στα χρόνια της τεχνολογίας. Έγινε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο λάβατε τα θέματα με mail σε έναν πίνακα και είχατε δίπλα το δικαίωμα να απαντήσετε ναι, όχι και ένα σχόλιο. Μια διαδικασία η οποία είναι νόμιμη αλλά αντιδημοκρατική, χωρίς κανένα διάλογο, και εσείς δεν συμμετείχατε σε αυτό το Συμβούλιο. Πες μου λοιπόν λίγο για τον τρόπο διεξαγωγής αυτών. Λοιπόν, το Δημοτικό μας καλέσανε να παρακολουθήσουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είχε ένα θέμα που αφορούσε την πανδημία και τον κορονοϊό, που ήταν τα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει στην πλατεία και τα τραπεζοκαθίσματα. Ένα είναι αυτό. Και μας είπαν, όπως περιέγραψες, να συμπληρώσουμε τα κενά, να πούμε τι ψηφίζουμε και να πούμε αν έχουμε άποψη γι' αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι αν γίνονται δημοτικά συμβούλια αυτή την περίοδο, πρέπει να γίνονται με πρωτεύοντα θέματα που αφορούν την επιβίωση της εργαζόμενης πλειοψηφίας του Δήμου. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να πάνε πίσω. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν χρειάζεται να αποφασίσει τώρα ο Δήμος για το αν θα δοθούν οι σχολικές αίθουσες για να γίνονται γυμναστικές, πώς το λένε, για να γυμνάζονται οι αθλητές. Δεν μπορεί να γυμναστεί κανένας αυτή την περίοδο. Φυσικά. Τι συζητάμε τώρα ή για άλλες ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα? Δεν λειτουργεί κανένα στα σχολεία. Εμείς είπαμε ότι αυτό είναι παροδία, ότι πρέπει τα δημοτικά συμβούλια μπορούν, υπάρχουν οι πλατφόρμες που δίνονται δωρεάν από την κεντρική διοίκηση για να υπάρξει συζήτηση, που όχι μόνο να παρακολουθούμε όλοι και να κάνουμε ζωντανό διάλογο με ιδέες και ζήμωση απόψεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά αυτές να προβάλλονται και δημόσια στους κατοίκους που τους αφορά το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στο Δήμο. Φυσικά. Τα υπόλοιπα όλα είναι διαδικασίες που σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν μόνο ανάγκες πολιτικές της Δημοτικής Αρχής για να εξυπηρετήσει κάτι συμφέροντα. Που δεν θέλει να υπάρχουν όχι σε αυτά τα συμφέροντα τα οποία έχει. Εδώ να πούμε ένα πράγμα. Ο Δήμος κάνει πολιτική. Ο Δήμος είναι το τοπικό κράτος. Ο Δήμος αποφασίζει. Δεν μπορεί λοιπόν ο Δήμος να ζητάει εμείς να δίνουμε εν λευκό ναι. Από τη στιγμή που κάνει πολιτική, υπάρχει ανάγκη να έχει και άλλη άποψη και να ακούει τις άλλες απόψεις για το πώς μπορεί να βγει από την κρίση η εργαζόμενη πλειοψηφία. Άρα γενικά για σένα και η μεγάλη εικόνα αλλά και η μικρή εικόνα της Δημοτικής Αρχής αυτή την περίοδο είναι της ίσονος προσπαθίας και να το πούμε και λίγο αγγλικά business as usual. Με τον χειρότερο τρόπο κιόλας.
Εμείς ως πολύ ανάποδα λέμε το εξής. Δεν λέμε μόνο να μηδενίσουν τα τέλη. Αυτή τη στιγμή είδαμε τον κύριο Σαρδιανό να λέει ότι θα δώσει τον μισθό του μισθό για να αγοραστούν τάμπλετ για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν στη Νέα Σμύρνη να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως μαθήματα. Την αντιμισθία ουσιαστικά εννοεί. Ναι. Ναι. Πέρα από το ότι υπήρξαν σχόλια που λέγανε ότι ο προκάτοχός του δεν πληρωνότανε, έτσι, εγώ θα πω ότι είναι προσβλητικό. Γιατί, πώς το λένε, δεν θέλουμε την ελεημοσύνη κάποιου για να γίνει η δουλειά που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος και το κράτος. Είναι αστείο. Δηλαδή, πραγματικά, ο Δήμος της Νέας Μύρνης πρέπει να αποφασίσει και να πει σε κάθε σχολική μονάδα η οποία να λειτουργήσει, ποια παιδιά είναι αυτά που δεν έχουν. Θα μου πει κάποιος, μα είναι δυνατόν σε ένα σπίτι να μην έχουν τάμπλετ? Φυσικά και είναι δυνατό. Ναι, βέβαια, σαφώς. Και όχι μόνο είναι δυνατό. Και όχι μόνο είναι δυνατό. Είναι δυνατό, ακόμα και αν υπάρχει, να πρέπει ο γονιός να δουλέψει. Να πρέπει να δουλέψει από το σπίτι. Να μην μπορεί να δώσει το εργαλείο αυτό στο παιδί του για να παρακολουθήσει κάποιο πράγμα, την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Να πρέπει να κάνει και αυτό στη δουλειά του για να μπορέσει να, για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει το σπίτι. Να έχει ένα εισόδημα. Τη στιγμή που κινδυνεύει με απόλυση ο γονιός, που κινδυνεύει να του δώσουν 50% της αμοιβής του, πού. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι μια υποχρέωση του Δήμου. Να πάει ο Δήμος και να πει, εμείς πρέπει να κάνουμε το εξής. Να μαζέψουμε όλη τη μεγάλη εικόνα και να δώσουμε ως Δήμος τάμπλετ σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη. Τι νόημα έχει διαφορετικά? Γιατί άλλο να συζητήσουμε? Ναι. Για να κλείσουμε και το κομμάτι του business as usual, στο οποίο ήδη μας είπες τη γνώμη σου, μας δόθηκε μια αφορμή και μια ευκαιρία να γίνει μια τέτοια δημόσια συζήτηση με τον προϋπολογισμό του Night Run, του αγώνα ο οποίος ήταν να γίνει στις 6 Ιουνίου. Γενικά αυτοί οι αγώνες στη Νέα Σμύρνη έχουν αποδοχή και έχουν και επιτυχία μέχρι σήμερα, ψηλό κόστος βέβαια. Αυτός ο αγώνας έφτασε να προϋπολογιστεί από το νομικό πρόσωπο, από την Οικονομική Επιτροπή, και ευτυχώς δεν ήρθε στα θεματολογία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι άλλος ένας λόγος να βεβαιώσουμε ότι ο Δήμος κινείται σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Ξέρετε, υπάρχουν μερικές φορές πράγματα που εμάς ως πολύ ανάποδα μας εξοργίζουν. 70.000 ευρώ σε μια κοινωνία που βάλετε με τέτοιο τρόπο είναι σκανδαλώδες, όχι ως ποσό. Ας μην συζητήσουμε για το ποσό. Είναι σκανδαλώδες για τις πραγματικές ανάγκες. Ακυρώθηκε, να το προσθέσουμε κιόλας. Φυσικά. Ακυρώθηκε η συζήτηση. Έχει πάρθει η απόφαση και η έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή. Ακυρώθηκε ο αγώνας. Τον αγώνα λέει ότι ακυρώθηκε. Έτσι. Okay. Ναι, θα γίνει αργότερα. Okay. Τα 70.000 λοιπόν, ναι, που με τόση μεγάλη ευκολία μπήκαμε στη συζήτηση να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για να αναλάβει ο Δήμος να υιοθετήσει αδύναμες ομάδες, να τους παρέχει τη φαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζονται, να ενισχύσει την βοήθεια στο σπίτι, να ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν τόση μεγάλη ανάγκη και λειτουργούν μέχρι τις 2-3 ώρα το μεσημέρι, να ενισχύσει τους μοναχικούς, τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους άνθρωπους, τους πρόσφυγες. Να έρθει ο Δήμος της Νέας Μύρνης και να πει, ξέρετε, δεν μπορούν να μένουν ασυνόδευτα παιδιά σε κάμπ. Να έρθει ο Δήμος της Νέας Μύρνης και να πει τα παιδιά αυτά να έρθουν και να μείνουν, να προφυλαχτούν και να μείνουν σε δομές που θα εξασφαλίσουμε εμείς. Να τις βρει αυτές τις δομές. Ναι. Να πάει στο Ισυπόγλιο που είναι άδειο, να πάει όπου, να βοηθήσει. Υπάρχει ανάγκη για βοήθεια. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία κουνάμε το δάχτυλο και κοιτάζουμε τους άλλους, έχοντας στο μυαλό μας ότι εμείς είμαστε καλοί. Δεν υπάρχει κανένας καλός και δεν υπάρχει κανένας υγιής. Βρεθήκαμε να παρακολουθούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πήγανε κάποιοι εκδρομή στο Ναύπλιο και πήγανε ντόπιοι και τους κυνηγάγανε. Κάποιος πλούσιος πήγε στην Ικαρία και κόλλησε κόσμο
κτλ. Αυτό δεν είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Είναι ζήτημα του πώς έχει εκπαιδευτεί αυτός ο οποίος έχει χρήματα και δεν τον ενδιαφέρει. Εάν λοιπόν ο κόσμος, ο κόσμος ο οποίος βάλεται, που είναι πάρα πολύ σοβαρός, δεν κάνει σαχλαμάρες ο κόσμος. Σαχλαμάρες κάνουν οι εργοδότες. Σαχλαμάρες κάνουν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν και καφωνάζουν κόσμο στα εργοτάξια να δουλεύει χιλιάδες κόσμο μέσα σε αυτά. Τα μέτρα ασφαλείας που δεν παίρνονται στα σούπερ μάρκετ. Τα μέτρα ασφαλείας που δεν παίρνονται στα τηλεφωνικά κέντρα που δουλεύει χιλιάδες κόσμο. Αυτή είναι που δεν είναι σοβαρή. Η πλειοψηφία του κόσμου είναι πάρα πολύ σοβαρή στο ότι κάνει. Και φοβάται πάρα πολύ και θέλει να επιβιώσει και να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε, και τελειώνω εγώ με αυτό, ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να δοθούν από το Δήμο της Νέας Μήμης για να αναλάβει μέτρα. Από το να κάνει αυτά τα πράγματα που είπαμε για να ενισχύσει τις δομές του για τις αδύναμες ομάδες, μέχρι ακόμα και να αναλάβει να αγοράσει ο Δήμος τεστ, έτσι ώστε αυτά να γίνονται στα δημοτικά ιατρία και να μην πρέπει να περιμένει κόσμος στις ουρές των νοσοκομείων, όπου ακόμα και αν είναι υγιής, να κολλήσει. Ναι. Γιάννη Φραγκούλη, πριν σε ευχαριστήσω και σε κλείσω, να πω ότι κρατάω τις προτάσεις σου με πρώτη και βασικότερη την εισήγησή σας για μηδενισμό ή εν πάση περιπτώσει για πολύ μεγάλη μείωση των δημοτικών τελών κάποιους μήνες στο Δήμο. Για μηδενισμό. Για μηδενισμό. Μηδενισμό σίγουρα για 2 μήνες και θα θέλαμε και μείωση για τους επόμενους. Και μείωση για τους επόμενους. Κρατάω λοιπόν αυτό και όλες τις υπόλοιπες προτάσεις σας. Ευχαριστώ που κουβεντιάσαμε. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι στο στούντιο που έχουμε βρεθεί αρκετές φορές. Να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας όλοι. Μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Εμείς θα συμμετέχουμε αύριο και στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν να ενισχύσουμε την κινητοποίηση των γιατρών για μια καλύτερη υγεία. Mm-hmm. Έτσι. Η εργατική λέσχη είναι εδώ και συνεχίζει να μαζεύει κάθε μέρα τρόφιμα και πράγματα ήδη πρώτης ανάγκης από τις 6.30 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 7.30 τα αφήνουμε στην είσοδο της εργατικής λέσχης όπου έρχεται κάποιος που είναι υπεύθυνος μέσα και τα μαζεύει, να τα δώσουμε σε κόσμο που τα έχει ανάγκη, τρόφιμα, φάρμακα, ήδη πρώτης ανάγκης. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε την επόμενη μέρα, γιατί χρειάζεται να μην σπάσει ο σύνδεσμος αλληλεγγύης που χρειάζεται αυτή η πόλη και που είχε στο παρελθόν και που δυστυχώς η Δημοτική Αρχή και η Κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, Γιάννη μου, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.